Story time για όταν απάτησα την κοπέλα μου με την κολλητή της. Καταρχήν όταν γνώρισα την κοπέλα μου δεν είχε αυτή για κολλητή και γενικά δεν είχε τις ίδιες παρές. Αλλά έκανε πολλές θυσίες για μένα, τσακώθηκε με τις παρές της, εξαιτίας μου έχασε τη δουλειά της. Και τους γονείς της έκανε πάρα πολύ καιρό να τους δει γιατί μετακόμισε μαζί μου, ενώ πριν έμενε με τους γονείς της, θυσιάστηκε για μένα. Αλλά έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος εκεί που ήρθε, έκανε μια νέα κολλητή. Η κολλητή της εντωμεταξύ τρελό μουνί, 10 φορές καλύτερο μουνί από τη δικιά μου. Κρατήθηκα για αρκετό καιρό, είμαι ωραίος δηλαδή, δεν μπορώ να πω. Κρατήθηκα, δεν κρατήθηκα. Αλλά εντάξει, πώς να κρατηθώ. Σε κάποια φάση πέταξε ένα υπονοούμενο στην κολλητή της. Για να δω πως το πάρει και χάρηκε. Και χάρηκε. Οπότε λέω, όπα, εδώ πέρα είναι game on. Μετά το χόντρινα. Και την έβλεπα ότι δεν της το έλεγε της δικιάς μου. Και όταν είδα ότι δεν της το λέει, ότι το χόντρινα και δεν της το λέει, κατάλαβα μάγκες ότι εντάξει, εδώ πέρα είναι game on. Έγινε το αναπόφευκτο. Ένα βράδυ που η δικιά μου είχε πάει να δει τους γονείς της, γιατί είχε πολύ καιρό να δει τους γονείς της, γάμισα την κολλητή της. Εντάξει, από εκεί και πέρα η δικιά μου το έμαθε μετά από πολύ καιρό. Δηλαδή τη γάμαγα για γανά τρίμηνο, τετράμηνο, και η δικιά μου δεν είχε καταλάβει γρή, έτσι. Όταν το έμαθε έγανε σαν τρελή. Εγώ νομίζω ότι το έκανε πολύ μεγάλο και νομίζω ότι έριξε το φταίξιμο τσάμπα σε μένα. Καταρχήν φταίει η κολλητή της, έτσι. Άμα ήταν αληθινή φίλη δεν θα γάμιζαν με το αγόρι της, έτσι. Δεν νομίζω ότι φταίω εγώ. Οπότε με χώρισε, δεν καταλαβαίνω γιατί. Κανονικά έπρεπε να τσακωθεί απλά με την κολλητή της. Άμα με αγαπούσε στα αλήθεια, έπρεπε να τσακωθεί με την κολλητή της για να της δώσει πόδι, έτσι. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, με χώρισε, έκανε ντράμα, έκανε σκηνές. Θέλω τη γνώμη σας να μου γράψετε εδώ στο comments άμα πιστεύετε ότι το λάθος είναι της κολλητής της ή δικό μου, έτσι. Εγώ πιστεύω μέχρι σήμερα ότι είναι της κολλητής της 100%. Αυτά, πείτε μου και άμα θέλετε και άλλο story time.